τρυποδάκι με κεφαλή τούμπανο. Αυτό μένει συνέχεια εδώ πέρα. Ζουμάρω στο χέρι σου, δεν σε δείχνω. Ναι, okay. Μένει συνέχεια εδώ πέρα. Γιατί βάζω σε όλο φακό. Επειδή μας βλέπουν μότο φίλοι του κοσμοτό, δεν χρειάζεται πολύ λεπτομέρεια. Άρα, απλά, τη βάζω εδώ, ναι. Την κάμερα αυτή τώρα, και είναι ευρυγόνια. Έχουμε ευρυγόνιο φακό. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχουμε στήσει το στούντιο για να κάνουμε παρουσιάσεις σε άλλα κανάλια, σε μεγάλη ποσότητα, θα δώσουμε πόνο. Και τι λειτουργίες έχει αυτή η κάμερα, ποια είναι η σπεσιαλιτέ της. Είναι πανάκριβη, έχει 2.700 μόνο το body. Δηλαδή... Το body δεν δουλεύει μόνο, του πρέπει να πάρεις και φακό. Αυτό έχει 2.700. Ναι, αλλά δεν τραβάς βίντεο μόνο με αυτό. Ναι. Θες και φακό, κανένα χιλιάρικο. Δύο φακούς θες, άλλο 1.500 θες για φακούς. Εγώ τους έχω. Θες ευρυγόνιο, αναλόγως θα πάρεις, έτσι. Θες πάρει μόνο το body, έχει 2.700. Αλλά τι κάνει το body αυτό, είναι full frame. Είναι vlogging κάμερα. Αυτό είναι το γουνάκι για να μην κάνει φασαρία του μικρόφωνου. Έχει πάρα πολύ ενισχυμένο μικρόφωνο, είσαι ζουμαριστή. Όχι, σε δείχνω, μέσα πλάνο είσαι. Ναι, δείξε λίγο εδώ την κάμερα. Εντάξει. Ναι, ναι. Έχει μικρόφωνο το οποίο ακούγεται προς όποια κατεύθυνση το διαλέξω εγώ, είτε προς τα πίσω εδώ, είτε προς τα μπροστά, είτε και τα δύο. Πράγμα που άμα είχα άλλη κάμερα θα έπρεπε να προεξέχει εδώ ένα μικρόφωνο, τώρα δεν χρειάζεται. Επίσης έχει πολλά κόλπα, ας πούμε τραβάει μέσα στη νύχτα, ενώ δεν βλέπεις, αυτή τη βλέπει. Και λες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αντέχει το ISO πολύ σύγκομα. Τώρα είναι ένα βιαστικό βίντεο, μόλις τελειώσαμε το, όπως είδατε, το μαστόρμα εδώ πέρα. Και έχει αντικραδεσμικό, δηλαδή κουνάω έτσι και είναι σταθερή. Αλλά τι κάνει, όταν οι mirrorless είναι σταθερές, κροπάρουν, δηλαδή ζουμάρει λίγο από μόνη της. Και εκεί πρέπει να μπορώ να βάλω ένα φακό. Αυτός είναι 14, είναι πολύ μικρός, πολύ ευρυγόνιος. Με αποτέλεσμα, κροπάρει και είναι σαν ένα 20 mm. Το βάζω εδώ τώρα και θα φαίνεται όλο ευρυγόνιο. Μπαταρία κρατάει πολύ καλά, δηλαδή είναι ποιότητα στην εικόνα. Και στην αρχή του βίντεο είχαμε λίγο πρόβλημα, γιατί είχε το πρόβλημα ο φακός, όχι η κάμερα. Βάλαμε έναν άλλο φακό, θα το στείλουμε αυτόν Αθήνα που θα πάει, για να δούμε τι θα το κάνουμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, φτιάξαμε ένα τραπεζάκι. Αυτό ήταν ένα δοκιμαστικό βίντεο, κυρίες και κύριοι. Ένα δοκιμαστικό βίντεο για τα αυριανά τα πλάνα. Αύριο θα κάνουμε εδώ πέρα γυρίσματα, τα πρώτα για διάφορες εταιρείες που συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε. Και τα έχουμε όλα έτοιμα, πιστεύω να έχει μια καθαρή εικόνα, δηλαδή μπορεί να δείξει αυτό εδώ το πράγμα τώρα εδώ πέρα. Ζουμάρισε. Όχι, όχι, είναι πολύ καλή εικόνα. Ζουμάρισε. Έχω ζουμάρει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μικρές ατέλειες θα κάνουμε ακόμα, είμαστε κομπλέ, δυναμίτες, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν δεν σας άρεσε... Να σας αρέσει ένα άλλο. Θα φροντίσετε να σας αρέσει κάποιο άλλο. Ναι. Όχι εσείς, εγώ θα φροντίσω να σας αρέσει. Ναι. Εδώ κοίτα, τόσο θόρυβος εδώ πέρα, εδώ θέλει κάλτσα. Εδώ θέλει να μην δελαδώνουμε τη μηχανή κοίτα, μέσα κοίτα, στο γραφείο. Όχι, σουσούτ. Κάλτσα. Γιατί όταν παρουσιάζει και χρούτσο, θέλει κάλτσα εδώ πέρα. Αυτό που είπα, να μην λαδώνουμε τη μηχανή μέσα στο γραφείο.